Δεν πιστεύω ότι κατέλαβαν ελληνικό έδαφος, τουλάχιστον δεν πιστεύω ότι το κατέχουν τώρα. Mm-hmm. Πιθανόν τις πρώτες μέρες, ξέρετε, εκεί υπήρχε μία μπουλντόζα του μηχανικού του ελληνικού στρατού μαζί με στελέχη της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού, που είχαν ως αποστολή να αποψηλώσουν το χώρο, γιατί εκεί, ξέρετε, επειδή είναι παραποτάμια περιοχή και έχει υγρασία, είναι ένα δάσος με αγριολεύκες, να αποψηλώσουν το χώρο, να χαράξουν τη γραμμή πάνω στην οποία θα γίνει το φράχτης και στη συνέχεια να ακολουθήσει η εργοληπτική εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή, να κατασκευάσει το φράχτη. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πιθανότατα από την... από το δρομολόγιο που ακολούθησε η μπουλντόζα, πιθανότατα οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν, θεώρησαν ότι πείραξε κάποιο μέρος, κομμάτι του δικού τους χώρου. Αυτοί διαθέτουν 220 στρέμματα δυτικό στο Εύρου, στο προγεφύρωμα των Φερών που λέμε, και έτσι έκαναν διάβημα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν σταμάτησε τις εργασίες και στη συνέχεια έστειλαν στρατιώτες εκεί. Ίσως λοιπόν τις πρώτες 3-4 μέρες να πάτησαν πάνω στο ελληνικό έδαφος, σε αυτή την περιοχή που λένε ότι ήταν μερικά μέτρα πέρα από τα σύνορα, τα οποία δεν είναι σαφώς καθορισμένα λόγω ειδικών συνθήκων. Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια έστησαν δύο σκηνές, μια μεγάλη και μια μικρή σκηνή, οι οποίες αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, βρίσκονται στο τουρκικό έδαφος. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει κατάληψη ελληνικού εδάφους στην περιοχή. Πιθανόν σποραδικά, στη διάρκεια της μέρας, αυτοί οι 35 στρατοκοροφύλακες και αστυνομικοί που βρίσκονται εκεί, πιθανόν να πατάνε και σε ελληνικό έδαφος. Mm. Δασωμένο είναι, δεν υπάρχει και ορατότητα. Αλλά ζήτημα κατοχής ελληνικού εδάφους αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα ζήτημα τεχνικό να οριοθετήσουμε εκεί τα σύνορα στο έδαφος, γιατί πάνω στους χάρτες είναι χαραγμένα από το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης και το 1926 με ένα πρωτόκολλο που υπογράψαμε Ελλάδα και Τουρκία με την τεχνική υποστήριξη της Ολλανδίας. Μάλιστα. Εσείς προβλέπετε τώρα από την άλλη και νέα πίεση από την πλευρά της Τουρκίας από τα σύνορά μας στον Εύρο, κύριε Καλεντερίδη, ή όχι? Μα νομίζω ότι η χωρισιεργία της Τουρκίας εκεί στο προγεφύρωμα αυτό γίνεται για αυτό το λόγο. Mm. Η Τουρκία δεν θέλει η Ελλάδα να χτίσει αυτόν τον χάρτη, τον φράχτη. Γιατί σε εκείνο το προγεφύρωμα οι Τούρκοι που έχουν και μια μικρή γέφυρα μπορούν να περνάνε από εκεί, από τον Εύρο, χωρίς κίνδυνο και χωρίς βάρκες αλλοδαπούς στην δυτική πλευρά του Εύρου, και από εκεί και μετά, αν δεν υπάρχει φράχτες, να μπαίνουν χωρίς κανένα εμπόδιο στην ελληνική επικράτεια. Ο φράχτης γι' αυτό το λόγο γίνεται. Mm-hmm. Εκτιμώ λοιπόν ότι αν ολοκληρωθούν τα έργα, ας τα πούμε αμυντικά, η κατασκευή του φράχτη και ό,τι άλλο γίνεται κατά μήκος του Εύρου, από το Βόρειο Εύρο μέχρι τις εκβολές του, νομίζω ότι η δυνατότητα να πιέσει την Ελλάδα η Τουρκία δεν είναι μεγάλη, ή τουλάχιστον δεν είναι αυτή πριν τα γεγονότα του τριήμερου της αποκριάς 27 Φεβρουαρίου, τότε που επιχείρησε να μας ευνηδιάσει να καταλάβει τα σύνορα και να περάσουν στην Ελλάδα 1.000.000 αλλοδαποί. Η Τουρκία έχασε το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού τότε και επιπλέον τώρα θα υπάρχει και η ενισχυμένη θωράκιση του Εύρου από τον χάρτη, άρα από το φράχτη. Mm-hmm. Άρα εκτιμώ ότι η Τουρκία πιθανόν να αποπειραθεί να πράξει κάτι τέτοιο, αλλά οι δυνατότητες να μας ευνηδιάσει είναι πλέον μηδενικές και οι δυνατότητες να προστατεύσουμε εμείς τον Εύρο είναι πολύ πιο περισσότερες από αυτές πριν από 2 μήνες. Πάντως, επειδή είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω και δηλώνω ότι η Ελλάδα κατήγαγε μια πολύ σημαντική νίκη στις Καστανιές σε εκείνη την επιχείρηση του Ευρυδικού πολέμου, αυτό στην ουσία επιβεβαιώνεται από την πρόθεση του Ερντογάν να απομακρύνει τον Υπουργό Εσωτερικών από τη θέση του, Σουλεϊμάν Σοϊλού, χρεώνοντάς τον στην ουσία την ήττα της Τουρκίας, που υπέστη η Τουρκία στον Εύρο σε εκείνη την επιχείρηση υβριδικού πολέμου. Μάλιστα. Από θαλάσσες όμως βλέπουμε ότι υπήρξε έτσι μια προσπάθεια
μεταφοράς μεταναστών, ανετράπη βέβαια από τις αρχές μας. Πιστεύετε ότι θα κινηθεί τουλάχιστον... Ναι, εγώ δεν πιστεύω. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει αυτό. Αλλά νομίζω ότι εάν και εκεί, εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και για την Τουρκία, γιατί οι δυνατότητες να στείλει ανθρώπους στην Ελλάδα είναι πολύ λιγότερες και ασθενέστερες από ό,τι στον Εύρο. Και από την άλλη πλευρά όμως είναι αλήθεια ότι και για τις δικές μας διοκτικές αρχές, λιμενικό, στρατό και ναυτικό, είναι πολύ πιο δύσκολο να σταματήσεις τις ροές από ό,τι στον Εύρο. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι η Ελλάδα, αν έχει λάβει πολιτικές αποφάσεις, που φαίνεται ότι τις έχει λάβει, ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και αυτή την επιθετική επιχείρηση της Τουρκίας απέναντι στην πατρίδα μας. Μάλιστα. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Βεβαίως. Που φαίνεται ότι υπάρχει. Ναι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό βλέπουμε. Τώρα, η κρίση οικονομική που περνάει η Τουρκία, πιστεύετε ότι αυτό θα αλλάξει ως προς την πολιτική της στάση απέναντί μας? Σήμερα μάλιστα μετέφρασα ένα άρθρο που λέει αυτό, ότι η Τουρκία προσπαθεί να κάνει, να συντηρήσει τουλάχιστον 3 πολέμους, ένα στο Βόρειο Ιράκ, ένα στη Συρία και ένα στη Λιβύη, αλλά και άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις που κάνει στη Σομαλία, στην Ιεμένη και καλυμμένες επιχειρήσεις. Τη στιγμή που δεν, η οικονομία της αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ναι, η Τουρκία έχει αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα, όμως να σας πω ότι σήμερα ο οίκος αξιολόγησε Fitch, μετέβαλε τις εκτιμήσεις του για την πορεία της τουρκικής οικονομίας από ύφεση μείον από 2% θα πάει 3%. Τη στιγμή που εμείς μιλάμε για 10, αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα της τουρκικής οικονομίας είναι μικρότερα ίσως από την Ελλάδα. Οξύτερα είναι τα προβλήματα, θα είναι το πρόβλημα της τουρκικής οικονομίας για την εξέβρεση συναλλαγματικών πόρων. Ναι. Για να ικανοποιήσει το εξωτερικό της χρέος. Έχει περίπου ανάγκη να βρει μέχρι τις αρχές Αυγούστου περίπου 150 δισεκατομμύρια. Εκεί υπάρχουν προβλήματα να τα εξασφαλίσει από τις αγορές, χωρίς την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μάλιστα σήμερα ο Ερντογάν ορκίστηκε ότι δεν θα προσφύγει στο νομισματικό ταμείο. Ναι, αναταράξεις θα έχει η Τουρκία αυτό το διάστημα, αλλά πρέπει δεν να βλέπετε έχουμε... να προσφεύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι οικονομολόγοι λένε ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Πάντως ο Ερντογάν ανθίσταται. Εν πάση περιπτώσει, η κρίση οικονομική θα επηρεάσει την Τουρκία, αλλά σε θέματα που αφορούν την Κύπρο και την Ελλάδα, νομίζω ότι η επιρροή αυτή θα είναι μικρή. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Καλανταρίδη, όσον αφορά τους συμμάχους της Τουρκίας. Υπάρχει μία διάσπαση με τον Ρώσο Πρόεδρο? Ναι, πλέον είναι φανερό ότι στην Λιβύη η Τουρκία στην ουσία συγκρούεται δι' αντιπροσώπων με την Ρωσία και ότι σήμερα είχαμε και μία έκρηξη που δεν είναι καθαρό αν έγινε, ήταν έκρηξη βόμβας ή βόμβα αεροπλάνου ή βόμβα εδάφους και τραυματίες, πήγαν τουρκικά ελικόπτερα και τους πήραν στο Ιντλίπ στη Συρία. Φαίνεται ότι και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Ναι, η Τουρκία φαίνεται ότι επανακάμπτει στο δυτικό στρατόπεδο, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, και απομακρύνεται σταδιακά από τη Ρωσία. Αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Και αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις η Τουρκία θα τις δει να διαδραματίζονται και στα μέτωπα της Συρίας, στο Ιντλίπ βασικά, αλλά και στα μέτωπα της Λιβύης. Μάλιστα. Κύριε Καλανταρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.